Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, πετυχαίνοντας την τρίτη του σερή νίκη στο φετινό πρωτάθλημα μετά το 0-0 της πρεμιέρας απέναντι στον Ατρόμητο. Ήταν μια απόλυτα επαγγελματική νίκη αυτή για την ομάδα του Πέντρο Μαρτίνς, που καθάρισε ουσιαστικά από το πρώτο μέρος. Χάρη στο τρίτο γκολ του Τικίνιο στο φετινό πρωτάθλημα, ύστερα από την βαθιά παλιά του Καμαρά και την κεφαλιά πάσα assist του Μασούρα, ενώ στο 22 ο Αγκιμπού Καμαρά ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στο 1-1 με τον Αλβάρες από τα δεξιά. Σούταρε δυνατά, ο Παπαδόπουλος έκανε κακό υπολογισμό της μπάλας και κάπως έτσι οι Ερυθρόλευκοι κλείδωσαν την νίκη, όπως προείπαμε, από το 22ο λεπτό. Με τον Αστέρα να σκοράρει στο 13ο λεπτό με τον Σίτο, ο σκόρερ όμως ήταν offside, κάτι που υπέδειξε το VAR. Ήταν πολύ σημαντικό για μας σήμερα, κερδίσαμε δίκαια κάνοντας ένα καλό παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύει πως και στο δεύτερο ημίχρονο, αν συνεχίζαμε με τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει και άλλο γκολ. Μετά τις αλλαγές η ομάδα κάπως οπισθοχώρησε. Ωστόσο, ξέραμε πως το παιχνίδι θα ήταν σήμερα εδώ δύσκολο. Σταθήκαμε έτσι όπως θέλαμε. Δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να μας δημιουργήσει ευκαιρίες όπως κατάφερε να κάνει στο παιχνίδι του με τον ΠΑΟΚ. Είδαμε λοιπόν πως σήμερα σταθήκαμε έτσι όπως έπρεπε και πήραμε τη σημαντική νίκη που τόσο πολύ θέλαμε. Βάλαμε τα γκολ νωρίς. Ήρθαν πολύ νωρίς τα δύο πρώτα γκολ και στη συνέχεια με τον Τικίνιο αλλά και με τον Χένρι είχαμε ευκαιρίες για να μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Και από αυτή την άποψη ήμασταν έξυπνοι. Διαχειριστήκαμε πολύ καλά το παιχνίδι, ήρθε γρήγορα αυτό που θέλαμε και μετά μπορούσαμε να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πλέον, οι Ερυθρόλευκοι κοιτούν το επόμενο παιχνίδι για την Ευρώπη βεβαίως, καθώς για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League θα αντιμετωπίσουν την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Και βεβαίως, η συνεχεία ακολουθεί την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό αργά αλλά σταθερά να έχει όλους τους παίκτες υγιείς και βεβαίως τον Πέντρο Μαρτίνς να περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό. Μάλιστα, στο πλαίσιο των επιστροφών, Μαρτίνς χρησιμοποίησε τους τραυματίες El Arabi και Envila, οι οποίοι πλέον θα δώσουν το παρόν στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις και ο Ρουμπέν Σεμέδο.